Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε και σήμερα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άρωμα τρομοκρατία στην Πάτρα. Επίθεση με Καλάσνικοφ και ανατίναξη ATM σε πολυκατάστημα. 5 μαυροφορεμένοι πάνωπλοι κουκουλοφόροι άρπαξαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τεράστια επιχείρηση διάσωσης στο Μύρτο Κεφαλονιάς. Ναυαγωσός της βούτυξε σε φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει λουόμενο. Διεσώθηκαν και οι δύο από ελικόπτερο του λιμενικού μετά από 6 ώρες στο νερό. Και το στερνό αντίο είπαν σήμερα το πρωί εκατοντάδες πατρινοί στο Γρηγόρη Μπαράκο. Ο πρώην διευθυντής του ΕΚΑΒ έφυγε από τη ζωή πρόωρα, έχοντας ωστόσο προλάβει να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας. Άρωμα τρομοκρατίας, κυρίες και κύριοι, μυρίζει στην Πάτρα η επίθεση σε πολυκατάστημα σήμερα τα ξημερώματα. 5 μαυροφορεμένοι πάνωπλοι κουκουλοφόροι μπούκαραν στο χώρο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ανατινάζοντας ταυτόχρονα 3 αυτόματα μηχανήματα τραπεζικής ανάληψης. Με λίγα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα χέρια, εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά από το σημείο. Τους δράστες είδε ο οδηγός φορτηγού που βρισκόταν στο πάρκινγκ, ο οποίος και κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία χωρίς να γίνει αντιληπτός. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και στην αστυνομία της Πάτρας σημαίνει συναγερμός. Ένας άνδρας ειδοποιεί ότι 5 πάνωπλοι μαυροφορεμένοι άντρες έχουν σπάσει τις πόρτες σε πολυκατάστημα στην περιοχή Περιβόλα. Όλα έγιναν μέσα σε 8 λεπτά. Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν οι 5 πάνωπλοι μαυροφορεμένοι άγνωστοι έφτασαν στο πολυκατάστημα που βρίσκεται στην Περιβόλα. Πολύ γρήγορα έσπασαν την πόρτα του καταστήματος και με άγνωστη εκρηκτική ύλη ανατίναξαν ταυτόχρονα και τα 3 ATM. 55.000 ευρώ είναι το σύνολο των χαρτονομισμάτων τα οποία βρέθηκαν και τα οποία δεν πήραν μαζί τους, ενώ άγνωστο παραμένει το ποσό με το οποίο διέφυγαν. Εκείνη την ώρα, στο πάρκινγκ που βλέπετε πίσω μου, υπήρχε παρκαρισμένο φορτηγό όχημα. Ο οδηγός μέσα είδε τις κινήσεις των δραστών και άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία. Φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες και έχοντας πάνω τους βαρύ οπλισμό αποτελούμενο από Καλάσνικοφ, γίνονται αντιληπτοί από οδηγό φορτηγού που βρισκόταν στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος λίγο πριν εισέλθουν μέσα. Ο οδηγός καταφέρνει να ενημερώσει την αστυνομία και να αποχωρήσει έγκαιρα από το σημείο πριν οι δράστες κινηθούν εναντίον του. Το ίδιο έκαναν και οι υπάλληλοι security που βρίσκονταν στον χώρο μόλις αντιλήφθηκαν ότι οι πόρτες κατέρευσαν. Η αστυνομία φτάνει στο σημείο και εξαπολύει ένθρωπο κυνηγητό. Οι δράστες έχουν ήδη διαφύγει με γιοταχή αυτοκίνητο και άμεσα στείνονται μπλόκα και αρχίζουν έρευνες για το ασημεία αμάξι με το οποίο διέφυγαν. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία από το υλικό των καμερών και ο τρόπος που έδρασαν έχουν έντονο άρωμα από τρομοκρατία. Οι κουκουλοφόροι επέλεξαν για την επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου, θεωρώντας πως λόγω της ημέρας και του μεγάλου αριθμού πελατών που θα επισκέπτονταν το κατάστημα, τα ποσά που θα είχαν μέσα τα ATM θα ήταν μεγάλα. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που εισέβαλαν στον χώρο οι 5 πάνωπλοι ληστές, μέσα σε αυτόν και για τη φύλαξή του βρίσκονταν εκεί 2 φύλακες, 2 security. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μιχαήλ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Ασφαλείας Αχαΐας και αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μιχαήλ, γνωρίζουμε πως έχετε μιλήσει με τους δύο συναδέλφους σας, οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα, μέσα στον χώρο, τον οποίο προσπαθούσαν να επιτηρήσουν, ένα μεγάλο χώρο. Και πείτε μας τι είναι αυτό το οποίο σας έχουν μεταφέρει. Ποια ήταν η εμπειρία τους? Ευχαριστούμε γιατί που μας καλέσατε. Το συμβάν έγινε ότι από τη στιγμή που σπάσανε την πόρτα αυτή, υπήρχαν δύο συνάδελφοι μέσα. Ο ένας συνάδελφος ήταν κοντά στα μηχανήματα των ATM. Οπότε βλέποντας την όλη τον κόσμο να έρχεται, αυτούς τους 4-5 άτομα έρχονται κατά πάνω του, σηκώθηκε και έφυγε και πήρε τον άλλο φύλακα και πήγαν εντελώς αντίθετα από την κατεύθυνση των ληστών. Σύμφωνα με αυτά τα οποία σας μετέφεραν, κύριε Μιχαήλ, πώς εισέβαλαν στο κατάστημα,
πώς... Από ό,τι αντιλήφθηκαν και αυτοί, από την κεντρική είσοδο, σπάζοντας την πόρτα, τις τζαμαρίες, και ξαφνικά ο ένας ο φύλακας τους είδε σε μια απόσταση 10-15 μέτρων, κάπου εκεί. Το καλό είναι ότι ο συνάδελφος ενήργησε πολύ γρήγορα και απομακρύθηκε γρήγορα από το σημείο. Πρόλαβε να διακρίνει δηλαδή ακόμη και τα όπλα στα χέρια τους, έτσι όπως σας εκμυστηρεύτηκε. Εμείς δεν θέλουμε τώρα να μπούμε σε προσωπικά δεδομένα, ούτε να περάσουμε σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά μπόρεσε και είδε και τα όπλα στα χέρια της, στα χέρια τους, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως κρατούσαν Καλάσνικοφ. Ναι, δεν μπόρεσε να το δει αυτό, να μου το πει με σαφήνεια. Το θέμα είναι ότι κατάλαβε τι γινότανε και έτρεξε να απομακρυνθεί. Γιατί όπως ξέρετε, δεν έχουμε και άλλες πολλές αρμοδιότητες εμείς. Ούτε οπλοφορείτε, η security, από όσο γνωρίζουμε. Ορίστε. Δεν οπλοφορείτε, από όσο γνωρίζουμε, η security, δεν έχετε και πολλά μέσα αντίδρασης. Απαγορεύεται. Η μόνη αντίδραση που έχουμε είναι να μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε γρήγορα την αστυνομία και να απομακρυνθούμε από το στόχο, ρε παιδί μου, να μην είμαστε κοντά. Και... Προφανώς. Κάτι το οποίο έκαναν οι συνάδελφοί σας, έτσι, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, οι συνάδελφοι ενέργησαν πάρα πολύ καλά. Τώρα, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δύο συνάδελφοί σας, γιατί ίσως ήταν η πιο τραυματική εμπειρία που έχουν γνωρίσει έως σήμερα. Εντάξει, δεν είναι έμπειροι συνάδελφοι, δεν είναι συνάδελφοι. Είναι οποίοι, εκπαιδευμένοι, λέτε. Είναι έμπειροι, είναι χρόνια στο χώρο. Οπότε και από μόνοι τους ξέρουν μερικά πράγματα, γιατί η εμπειρία, τα πολλά χρόνια που έχει ο κάθε συνάδελφος, εννοείται πως βλέπεις διάφορα πράγματα, τα μετράς περίπου τι πρέπει να κάνεις. Διαχειρίζεσαι την κατάσταση έτσι ώστε να μην συμβεί κάτι άσχημο, να μην υπάρξουν θύματα και να γίνει... Πρώτα απ' όλα για αυτούς και λοιπόν, ήταν οι δυο τους, έτσι, δεν υπήρχε, δηλαδή το κατάστημα ήταν κλειστό, δεν υπήρχαν κόσμος μέσα στο κατάστημα, ήταν μόνοι τους και έπρεπε να το διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούσαν, γιατί το διαχειριστήκαν πάρα πολύ καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα σίγουρα αξιοποιείτε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν. Βέβαια οι ληστές, οι πληροφορίες θέλουν να ήταν κουκουλοφόροι. Και μένει να διαπιστωθεί ποιοι ήταν και ο τρόπος που έδρασαν, γιατί φαίνεται πως ήταν πολύ καλά οργανωμένοι. Ναι. Ήταν πολύ καλό χτύπημα, έτσι όπως φάνηκε. Κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστούμε πολύ. Οι συνάδελφοί σας αντέδρασαν έτσι όπως έπρεπε, έκαναν τη δουλειά τους, βρέθηκαν εκεί που έπρεπε. Φαίνεται λοιπόν πως προκύπτει μια μεγάλη ανάγκη φύλαξης χώρων όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και τέτοιοι ληστές έτοιμοι για όλα, όπως αποδείχθηκε ότι ήταν αυτοί στην περιοχή της Περιβόλας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιον. Να είστε καλά, και εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια στους συναδέλφους που ενέργησαν τόσο πολύ σωστά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μία ακόμη ανθρώπινη ζωή χάθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Καρμανιόλα Πύργου Πατρών. Νεκρός είναι ένας 27χρονος που έλκει την καταγωγή του από τον Πύργο. Ο άτυχος νεαρός, οδηγώντας ένα μικρό γιοταχή αυτοκίνητο και με κατεύθυνση προς Πύργο, συγκρούστηκε με νταλίκα που είχε κατεύθυνση προς Πάτρα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το αυτοκίνητο του 27χρονου μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ πολλά κομμάτια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση. Άμεσα έφτασαν στην περιοχή του συμβάντος ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δύναμη της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του θύματος του τροχαίου από το όχημα, διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα διενεργεί η τροχαία. Τώρα συγκλονίζουν οι εικόνες από την πάλι δύο ανδρών με τα μανιασμένα κύματα στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όπου και θα πάμε με το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μια τεράστια επιχείρηση με σκάφη του λιμενικού και ελικόπτερο στήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα για τη διάσωση ενός κολυμβητή και ενός ναυαγοσώστη που για ώρες, για τουλάχιστον 6 ώρες, βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα παλεύοντας με τα θυελώδη κύματα.
Είναι η στιγμή που διασωστικό ελικόπτερο επιχειρεί πάνω από τα μανιασμένα κύματα της παραλίας του Μύρτου στην Κεφαλονιά για τη διάσωση λουόμενου και ναυαγοσώστη. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας κολυμβητής αγνόησε το απαγορευτικό και βούτυξε στη θάλασσα. Το δυνατό κύμα τον τράβηξε μέσα και ο ναυαγοσώστης, παρότι είχε σχολάσει, επέστρεψε για να τον βοηθήσει. Απ' τη βιασύνη του όμως δεν φόρεσε το προστατευτικό σχοινί που τον κρατά από την ξηρά και παρασύρθηκε και αυτός από το κύμα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σκάφη του λιμενικού επιχειρούσαν να τους προσεγγίσουν, όμως οι προσπάθειες ήταν μάταιες λόγω των μεγάλων κυμάτων. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στην επιφάνεια από τη μικρή ναυαγοσωστική σχεδία. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα επιστρατεύεται ελικόπτερο του λιμενικού και ξεκινά από αέρος η επιχείρηση διάσωσής τους. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου καταφέρνει να τους μεταφέρει σώους στη στεριά. Άμεσα μεταφέρονται στο νοσοκομείο του νησιού για προληπτικούς λόγους. Σοκαρισμένοι, αλλά ασφαλείς μετά την περιπέτεια που έζησαν. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα απευθείας με την Κεφαλονιά. Εκεί θα συναντήσουμε τον τολμηρό ναυαγοσώστη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την αχαϊκή πρωτεύουσα, τον Ηλία Παπαγεωργόπουλο. Ηλία, καλησπέρα. Σας. Συγχαρητήρια για αυτή την επέμβαση, για την αυταπάρνηση που έδειξες, και θα θέλαμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Ηλία. Πώς ειδοποιήθηκες, ενώ συνέβη αυτό το περιστατικό σε ώρα που δεν ήταν η υπηρεσία σου στην παραλία του Μύρτου, της Κεφαλονιάς, και έσπευσες στο σημείο για να βοηθήσεις? Τι ώρα ειδοποιήθηκες εσύ? Αφού είχα τελειώσει την υπηρεσία μου, κατά τη 8 η ώρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον φίλο του παιδιού. Και μας είπε ότι είναι ένας φίλος στη μέση στη θάλασσα με πάρα πολλά κύματα και δεν μπορεί να βγει. Έχει κάτσει πάνω στη πλαστική σημαδούρα που είχαμε βάλει το παλιά και δεν μπορεί να βγει. Πάλι καλά θα έλεγε κανείς που υπάρχει και αυτή η σημαδούρα, γιατί οι πληροφορίες μας θέλουν τα κύματα να ξεπερνούσαν και τα 2 και 3 μέτρα εκείνη την ώρα στη θαλάσσια περιοχή, έτσι, ε? Αυτά ήταν και παραπάνω. Τώρα, πώς αντιδράσατε? Φτάνετε στην παραλία? Ναι. Φτάνουμε στην παραλία, είχαμε με την ομάδα μου, τους συνάδελφούς μου. Εκεί είχαμε σκεφτεί τι να κάνουμε, ποια είναι τα σχέδια, ας πούμε, για τη διάσωση. Αλλά εκείνη την ώρα εγώ είδα το παιδί ότι ήταν σε κατάσταση αμόκ. Φώνασε, δεν μπορούσε, και εκείνη την ώρα είδα ένα κύμα το οποίο ήταν λίγο πιο μικρό και λέω δεν γίνεται, θα πάω να τον βοηθήσω, να τον ηρεμήσω, ας πούμε. Και βρήκα την ευκαιρία και μπήκα μέσα έτσι ασυναίσθητα. Ήξερα όμως ότι η ομάδα μου από πίσω θα με καλύπτει όπως και να έχει. Και γι' αυτό μπήκα και εγώ μέσα. Οι πληροφορίες μας, Ηλία, θέλουν να μην μου επιτρέψεις τον ενικό, έτσι? Μάλιστα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως δεν είχες δεθεί καν με το σκηνή, έτσι, γιατί και εσύ είδες εκείνο το μικρό κενό του χρόνου, ουσιαστικά το χαμηλό κυματισμό, ο οποίος σου επέτρεπε να πέσεις στη θάλασσα και το επιχείρησες. Ναι. Θα έλεγε κανείς πως ήταν ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανες. Δεν θα φαινόμουν και πάλι, γιατί με τόσο κύμα και δεν θα σου επέτρεπε να κινηθείς το σκηνή, ε? Ναι, ούτε βατραχοπέδιλα που σκέφτηκα να βάλω, ούτε τίποτα. Μπορεί και είσαι να κουβαλάς, ας πούμε. Το σκηνή, άμα το φόραγα εδώ πέρα όλο. Οπότε, βούτυξες στη θάλασσα χωρίς να έχεις κανένα βοηθητικό μέσο, ούτε καν το... Θα πει με τον Χρήστο τον Τρίγκα, τον συνάδελφό μου, ναι, ναι. Τον Αγιώτο Ραφτακόπουλο, είχαμε πει ότι θα πω εδώ μέσα και αυτοί θα έχουν ένα σωσίβιο, ας πούμε, και ότι να φέρω το παιδί έξω και να μας πετάξουν το σωσίβιο να πιαστούμε. Αλλά αυτό δεν γινόταν να γίνει, γιατί τα κύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και όσο ερχόσουν έξω, σε χτύπαγε κάτω. Κύμα δηλαδή ήταν σίγουρος πυγμός. Δεν υπήρχε σωτήρια να βγούμε έξω από την ακτή. Έτσι όπως εξελισσόταν ο κυματισμός στη θαλάσσια περιοχή του Μύρτου, κινδυνεύατε και εσείς, έτσι, εάν δεν μπορούσατε να πιαστείτε και στη σημαδούρα αυτή που υπάρχει στο σημείο? Ναι, εννοείται. Άμα δεν υπήρχε αυτή η σημαδούρα, είχαμε τελειώσει. Τώρα, και φτάνει η στιγμή που επιχειρείτε εσείς. Αντιλαμβάνονται οι έξω πως δεν μπορείτε να βγείτε ούτε εσείς. Και εκείνη την ώρα, φαντάζομαι, ειδοποιείτε το λιμενικό, έτσι?
Το είχαμε ειδοποιήσει στο λιμενικό, ναι, λίγο πιο πριν. Την αστυνομία ήρθαν όλοι, ο Δήμος ήρθαν. Πόση ώρα μείνατε μέσα στη θάλασσα να κολυμπάτε? 6 ώρες. 6 ώρες μέσα στη θάλασσα. Ναι, ναι. Υπό άλλες συνθήκες και αν δεν υπήρχε σημαδούρα, τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα, λέτε. Θα ήταν ούτε μία ώρα μέσα, τίποτα. Θα είχαμε σβήσει. Και το καλό είναι ότι μας πήγαινε στα βράχια το κύμα με τη σημαδούρα. Και... αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πάλι καλή ομάδα πέταξε κάτι σκηνάκια, ας πούμε, τα οποία βρήκαμε μέσα στη θάλασσα κάπως. Τα δέσαμε πάνω στη σημαδούρα και αγκυροβολήσαμε, ας πούμε. Είχε κάπως αρχίσει ο κυματισμός να παρασύρει ακόμη και τη σημαδούρα που υπάρχει ως ασφάλεια στην παραλία του Μύρτου, λέτε? Ήταν θέμα ωρών, δηλαδή μέσα σε μία ώρα θα είχαμε βρεθεί στα βράχια νεκροί. Βλέπουμε τη διαδικασία της διάσωσής σας με το ελικόπτερο νωρίτερα. Είδαμε και τις εικόνες όπου ανέσυραν μέσα από τη θάλασσα και εσάς. Όλα πήγαν καλά, ευτυχώς. Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια προφανώς και στους ανθρώπους του λιμενικού οι οποίοι έσπευσαν. Όλους και στην εταιρεία μου και σε όλους, όλοι οι ανθρώποι κάναν τη δουλειά τους μια χαρά. Πάντως πραγματικά ήταν ακραίες οι συνθήκες του κυματισμού στη θάλασσα και θα έλεγε κανείς πως και ο λουόμενος ο οποίος βρέθηκε μέσα στη θάλασσα ήταν ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε εξ αρχής και νυχτερινή ώρα αλλά και με αυτόν τον κυματισμό. Δεν ανέμενε δηλαδή να μην μπορεί να επιστρέψει έτσι? Δεν γινόταν. Τι σας είπε αυτός ο άνθρωπος όταν φτάσατε δίπλα του? Είχε γενέθλια ένας φίλος του, τα παιδιά ήρθαν εκεί να δουν ήλιο βασίλαμα, είχαν και λίγο ρε παιδί μου και επιχείρησε, ας πούμε, το παιδί να μπει μέσα. Δεν το περίμενε αυτό και το θετικό είναι ότι κατάφερε τουλάχιστον να πιαστεί από τη σημαδούρα. Σίγουρα, αν δεν είχε πιαστεί τη σημαδούρα είχε τελειώσει. Και πιστεύω αν δεν έπαιρνα και εγώ το παιδί θα ήταν νεκρό, δηλαδή μόνο σε 6 ώρες εκεί δεν κάθισε. Είχε πανικοβληθεί εδώ, λέτε? Ηρέμησα λίγο, υπήρχε ναυτία πολύ, έκανε μετό το παιδί. Εμένα μου πιάνε κράμπες. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν φιάλτης. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο απλός πολίτης ή κάποιος ο οποίος δεν έχει βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη. Απαιτούσε και σωματική και ψυχική δύναμη αυτό. Τώρα τόσες ώρες αναμονή, λέτε για 6 ώρες. 6 ώρες είναι πάρα πολύ χρόνος. Μέσα στη θάλασσα, δηλαδή τι ώρα έγινε αυτή η διάσωση, ξημερώματα? 8.30 ώρα εγώ μπήκα μέσα, 2 η ώρα βγήκα. 2 η ώρα τα ξημερώματα ουσιαστικά. Βγήκατε από το νερό. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Φαντάζομαι πως ο λουόμενος τον γνωρίζετε και προσωπικά. Όχι. Θα σας είπε πολλά ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα. Και το θέμα είναι ότι δεν γινόταν να μπει και καράβι μέσα. Θα το έσπαγε στα 2 το κύμα. Ούτε καν το λιμενικό δεν μπόρεσε να προσεγγίσει εκεί από όσο γνωρίζουμε. Δηλαδή τα σκάφη του λιμενικού που ενδεχομένως να είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν προς το σημείο θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο όταν τα κύματα ξεπερνούσαν και τα 3 μέτρα. Ναι. Μόνο ελικόπτερο λοιπόν τα κατάφερε. Ένα Σικόρσκι το οποίο έφτασε εκεί από το λιμενικό σώμα. Συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του λιμενικού σώματος. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που βρήκες, για το κουράγιο σου και την αυταπάρνηση που έδειξες. Να είστε καλά. Τώρα σε βαρύ κλίμα τελέστηκε η κηδεία του 34χρονου Λοχία Κώστα Μελιγκόνη από την Ηλία, που το βράδυ της 5ης έχασε τη ζωή του κατά την πτώση με αλεξίπτωτο. Σύσσωμη τοπική κοινωνία στη Χάβαρη Ηλίας, από όπου καταγόταν ο 34χρονος, δεν μπορεί να πιστέψει πως έχασε τόσο άδικα και ξαφνικά τη ζωή του ο άτυχος στρατιώτης. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευθυμίας στη Νέα Χαλκιδόνα, παρουσία δεκάδων συγγενών, φίλων και συναδέλφων του 34χρονου που φώναξαν αθάνατος. Να αναφέρουμε πως στις 2 σήμερα το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, έφτασε στο ναό και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, στεφάνι κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η Φόφη Γεννηματά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Σε ένα ακόμη δυσάρεστο θέμα θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Το στερνό αντίο είπαν σήμερα το πρωί εκατοντάδες πατρινοί στον Γρηγόρη Μπαράκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόωρα, έχοντας ωστόσο προλάβει να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της μακράς του διαδρομής στη θέση του διοικητή. Η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη, ενώ οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ τον χαιρέτησαν με χειροκροτήματα και ήχηση σιρήνων των ασθενοφόρων. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα πληρώματά τους είναι εκεί, δίπλα στον άνθρωπο που τα υπηρέτησε με αυταπάρνηση τόσα πολλά χρόνια. Εμείς όλοι οι φίλοι του θα τον θυμόμαστε πάντα. Στο τελευταίο αντίο ακούστηκαν σιρήνες από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έξω από την εκκλησία, ενώ εκδηλώθηκαν χειροκροτήματα. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες προσωπικότητες που ξεπερνάνε κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, χρώματα και πραγματικά αποδεικνύεται ότι το ήθος
και η δουλειά που έχουν δείξει φαίνεται ακόμα και τη μέρα της κηδείας τους. Συγκινημένοι, αποχαιρέτησαν τον Γρηγόρη Μπαράκο, οικογένεια, συγγενείς και εκατοντάδες φίλοι του στην Πάτρα. Η κηδεία του τελέστηκε παρουσία πλήθους κόσμου από τον Ιερό Ναό της Παντάνασσας. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την κοινωνία της Πάτρας και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας άνθρωπος που δύσκολα έλεγε όχι και ήταν πάντα δίπλα σε όποιον το χρειαζόταν. Έφυγε ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ο Γρηγόρης, που είναι Γρηγόρης όλων μας, το βλέπετε σήμερα και εδώ, που ήρθαμε όλοι να τον χαιρετήσουμε. Ένας άνθρωπος έντιμος, βαθιά δημοκράτης, εργατικός, άφησε το στίγμα του. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο που ήταν πάντα ανοιχτός και πρόθυμος να βοηθήσει όποιος κι αν του το ζητούσε. Ο Γρηγόρης Μπαράκος ήταν ένας άριστος άνθρωπος, ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, ένας βαρύς επιστήμονας ο οποίος κόσμησε με την παρουσία του όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά όλους τους θεσμούς τους οποίους υπηρέτησε και την ίδια την κοινωνία. Ο Γρηγόρης ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας άνθρωπος προσφοράς. Η κοινωνία σήμερα με την παρουσία της εδώ αναγνωρίζει μια πορεία αξιοπρέπειας θα έλεγα προσφοράς στα δημόσια πράγματα, στη δημόσια υγεία, στην αυτοδιοίκηση, στη δημοκρατία. Ο Γρηγόρης Μπαράκος έχασε τη μάχη για τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ενώ νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρείο. Είχε συνδέσει το όνομά του με το ΕΚΑΒ. Επί πολλά χρόνια ήταν διευθυντής του στη Δυτική Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Μπαράκος είχε διατελέσει επί σειρά ετών νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης υγείας και πρόνοιας Αχαΐας, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του ξενώνα ογκολογικών ασθενών «Η Ελπίδα». Δύο άλογα που είχαν μεταφερθεί από άλλο νομό κατέσχεσε χθες βράδυ η αστυνομία σε οικόπεδο στην Κάτω Αχαΐα. Τα άλογα αναμένεται να ελέγξει η κτηνιατρική υπηρεσία για να εξεταστούν οι όροι ευζοίας. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν από αστυνομικές πηγές, τα άλογα θα έσερναν άμαξα σε γάμο Ρωμά που θα γινόταν στην Κάτω Αχαΐα. Η άμαξα που δεν κατασχέθηκε βρισκόταν έξω από σπίτι για να ακολουθηθούν, όπως αναφέρεται, τα έθιμα του γάμου. Τελικά η άμαξα, όπως βλέπετε και στις εικόνες, μεταφέρθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αχαΐας, ενώ ο γάμος αναβλήθηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ταυτόχρονα αποφεύχθηκε και ο συγχρωτισμός που θα προκαλούσε η πραγματοποίηση του εθίμου στους δρόμους της Κάτω Αχαΐας. Αγανακτισμένοι τώρα είναι οι κάτοικοι στο Κρυονέρι Ναυπακτίας. Καταγγέλουν ότι η περιοχή τους είναι στόχος ομάδων που καταστρέφουν και βανδαλίζουν. Τελευταίο περιστατικό το ξύλωμα ενός γεφυριού με τις πέτρες του οποίου έφραξαν τη ροή του νερού. Τώρα ζητούν την παρέμβαση της αστυνομίας. Οργισμένοι κάτοικοι και τοπικοί φορείς στην περιοχή Γλύφα στο Κρυονέρι Ναυπακτίας είδαν αποξυλωμένες τις πέτρες από το γραφικό γεφυράκι που περνά πάνω από το νερό πηγής που ρέει από το βράχο της Βαράσοβας. Καταγγέλλω τους ανεγκέφαλους που ήρθαν εδώ να καταστρέψουν ένα γεφυράκι ιστορικό. Δεν ξέρω τι ήθελαν να καταφέρουν με αυτό το πράγμα. Μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που λειτουργεί εκδικητικά πού, απέναντι στη φύση, απέναντι στην ομορφιά, απέναντι σε τι. Βέβαια, είναι ενημέρωση ο Δήμαρχος της Ναυπακτίας. Έχει γίνει ήδη η καταγγελία στην αστυνομία. Έχουμε μιλήσει στον αστυνομικό διευθυντή. Όπως καταγγέλνουν στην κάμερα και τον Βασίλη Δελιμάρη, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με βανδαλισμούς. Εξηγούν ότι την περιοχή την έμονται ομάδες αγνώστων και παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς την αστυνομία, λύση δεν δίνεται. Πρέπει πραγματικά η αστυνομία, ενώ φέτος έγινε μεγάλη προσπάθεια να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, να προστατευτεί ο τόπος μας. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Εμείς αυτό που ζητάμε, προσπαθούμε να είμαστε νόμιμοι σε όλα, θέλουμε να προστατέψουμε τον τόπο μας και τις περιουσίες μας και να αφήσουμε πίσω κάτι το οποίο δεν θα είναι διαλυμένο για τα παιδιά μας. Αυτό το πράγμα που ήρθε και το έκανε κάποιος άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω να μπω στη λογική για ποιο λόγο. Το γεφυράκι ήταν αυτό που έπεσε τώρα θύμα των βανδάλων. Ήθελαν με τις πέτρες τους να φράξουν τη ροή του νερού, να ανέβει η στάθμη του και να κάνουν βουτιές. Εδώ πέρα, κοιτάτε πέτρες εκεί πέρα. Ομάδες Ρωμά λοιπόν έχουν πάρει πέτρες, βουλώναν το γεφύρι, δεν τολμάμε εμείς να έρθουμε ως Δήμος, ως κοινότητα, να τις βγάλουμε έξω, να κάνει τη φυσική ροή το νερό. Για ποιο λόγο? Για να βαραγκώνει το νερό, να σηκώνει το νερό, για να κάνουν βουτιές. Το κάνουν άβατο εδώ το καλοκαίρι. Κάτοικοι και φορείς αναστατωμένοι ζητούν η περιοχή τους να αστυνομεύεται επαρκώς και να σταματήσουν να γίνονται κάθε φορά θεατές στο ίδιο έργο.
Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά ακολουθεί το Travel Life με την Ελένη Κίτσιου, ενώ στις 9.30 το Τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.